Καλησπέρα σας. Σουρμελίδης Σπύρος, Κουκλουμπέρης, Αγουρίδης στο στούντιο, που Λακίδας μας περιμένει στη Βουλή, θα τον δούμε σε λίγο. Μετά τη διαφωνία του για τα ελληνοτουρκικά, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς διαφωνεί με την κυβέρνηση για το μεταναστευτικό. Για μια τροπολογία που αφορά το δικαίωμα των μεταναστών που υπάρχουν εδώ να εργαστούν. Και είναι σαφής, αδυνατό να καταλάβω γιατί η κυβέρνησή μας ελαστικοποιεί και άλλο τη δυνατότητα παροχής άδειας διαμονής και εργασίας στους παράνομους μετανάστες, λέει ο κύριος Σαμαράς. Όλα αυτά όμως συμβαίνουν την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μια ακόμα κρίση για την κυβέρνηση, η σύγκρουση με τον Ολυμπιακό. Τα δραματικά γεγονότα του Ρέντι φέρνουν στην επιφάνεια κρυφές αντιπαραθέσεις. Η κυβέρνηση δείχνει να θέλει να κτυπήσει κυκλώματα και συμμορίες υπό το βάρος της γενικής κατακραυγής της κοινής γνώμης αλλά και των αστυνομικών. Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Κατσαφάδος, προαναγγέλει συλλήψεις και άλλες ερευνητικές ενέργειες για να βρεθούν οι υπεύθυνοι, οι επικεφαλείς όλων αυτών των ομάδων. Η αστυνομία είναι ανάστατη. Θα δούμε αστυνομικούς να διαδηλώνουν στην πλατεία Συντάγματος τη Δευτέρα. Κάτι που έχουμε να δούμε από τις πρώτες μέρες των μνημονίων. Πάμε στη Βουλή. Εκεί μας περιμένει ο Κώστας Πουλακίδας για όλα αυτά και για τον προϋπολογισμό. Αλλά Κώστα, ξαφνικά έχουμε θύελλες στην κυβέρνηση, οι οποίες συνεχίζονται και δεν σταματάνε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κρίση απάνω στην κρίση. Αυτό αντιμετωπίζει αυτή την ώρα το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο δεν έχει τοποθετηθεί, δεν έχει απαντήσει στο τελεσίγραφο Σαμαρά, στην απέτηση Σαμαρά να αποσυρθεί η επίμαχη τροπολογία. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Χθες το βράδυ, ήταν 11 παρα 10 το βράδυ περίπου, πριν, δηλαδή μία ώρα και 70 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, κατατέθηκε μία τροπολογία η οποία επί της ουσίας, σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, η οποία επί της ουσίας δίνει τη δυνατότητα νόμιμης εργασίας σε μετανάστες που έχουν εισέλθει παρανόμως στη χώρα μας εφόσον έχουν αποδεδειγμένα 3 χρόνια παραμονή στην Ελλάδα. Να σημειώσουμε ότι αυτή η δυνατότητα υπάρχει και τώρα, είναι όμως 7 τα χρόνια. Η διάταξη αυτή ορίζει ότι είναι μη άπαξ, ισχύει άπαξ, δηλαδή μόνο αυτή τη φορά ισχύει, δεν θα ισχύσει και στο ΒΙΝΕΚΕΣ. Yes. Δηλαδή μία φορά θα έχουν τη δυνατότητα οι μετανάστες που εργάζονται στη χώρα μας, που ζουν στη χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια, να μπορούν να αποκτήσουν νόμιμη εργασία. Αυτό ήταν όμως κάτι το οποίο από σήμερα το πρωί νωρίς είχε προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Όχι μόνο στα κοινωνικά δίκτυα ή σε άλλα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και μέσα στον κόλπο στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Το μεσημέρι έγινε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, στην οποία συζητήθηκε το νομοσχέδιο και ειδικά αυτή η τροπολογία. Περισσότερο από μία ώρα ο κύριος Κερίδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, και ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εργασίας, προσπαθούσαν να εξηγήσουν στους βουλευτές, οι οποίοι έμειναν σιωπηλοί και δεν χειροκροτούσαν, ότι κάνουν λάθος, δεν είναι αυτό που νομίζουν. Ότι στην πραγματικότητα δεν δίνεται δυνατότητα στους μετανάστες που έχουν εισέλθει παρανόμως στη χώρα μας, λαφρομετανάστες, τους έλεγε συνέχεια ο κύριος Γεωργιάδης, για να δείξει ότι είναι μαζί τους, με τους διαφωνούντες βουλευτές. Να τους δείξει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νομιμοποίηση της παρουσίας τους. Αλλά αντί να κάθονται ή να ψάχνουν λεφτά με διάφορους τρόπους, να δουλεύουν και με εργόσιμο και τα λοιπά. Αυτό είναι το δικαίωμα. Να δουλεύουν νόμιμα, κανονικά. Και θα σου το πω με ένα παράδειγμα. Κάποια στιγμή λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης στην Επιτροπή μιλώντας, ήταν η ώρα 3:20 το μεσημέρι περίπου, γυρίζει και λέει και αρχίζει να ειρωνεύεται όσους είχαν διαφωνία, λέγοντας ότι... μου λέτε, ακούω διάφορα, λέει, και βλέπω κάτι φωτογραφίες με μαχητές της Χαμάς, της Χεσμπολάχ και Ταλιμπάν. Λέει, δεν τους κόβω, λένε αυτοί, να θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα να δουλέψουν και να πληρώνουν εύκα και εισφορές και να κάνουν συμβάσεις, να πληρώνουν εργόσιμο και να κάνουν συμβάσεις εργασίας. Ηρωνευόταν στις 3:20 ο κύριος Γεωργιάδης. Μία ώρα μετά, ήταν λίγο μετά 4:30 ώρα, ήρθε η δήλωση του κυρίου Σαμαρά. Η δήλωση του κυρίου λοιπόν Σαμαρά, η οποία ήταν γραπτή δήλωση και στην οποία ζητούσε την απόσυρση της τροπολογίας. Έλεγε ότι χρειάζεται απόσυρση της τροπολογίας και συνολική επανεξέταση του ζητήματος. Άρα όλο το μεταναστευτικό ζητάει να επανεξεταστεί. Λέει, κάνει λόγο για λανθασμένη και ευνηδιαστική τροπολογία, η οποία τους νομιμοποιεί όλους, χωρίς έλεγχο της ταυτότητας, νομιμοποιεί ακόμα και αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πάρει άδεια παραμονής. Είπε αυτό το οποίο λες και εσύ, ελαστικοποιείται κι άλλο η κυβερνητική πολιτική,
Και ότι πλέον η Ελλάδα, λέει, γίνεται φάρος προσέλκυσης λαφρομεταναστών, λέει ο κύριος Σαμαράς. Η Ελλάδα καταλήγει, δεν είναι χώρα, είναι χώρος. Μια φράση που δεν έχουμε ακούσει πολλές φορές να τη λέει ο κύριος Σαμαράς. Όπως καταλαβαίνετε, η απέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, που εκφράζει και άλλες απόψεις, και απόψεις μάλλον και άλλων, να αποσυρθεί η τροπολογία, έπεσε σαν βόμβα στο πολιτικό σκηνικό και στη συζήτηση και σε όσα γίνονταν εδώ στη Βουλή. Πριν από λίγη ώρα, ο κύριος Γεωργιάδης ήρθε ξανά στη Βουλή, μίλησε στην Ολομέλεια και τοποθετήθηκε απέναντι σε αυτά που έχει πει ο κύριος Σαμαράς. Να διευκρινίσω ότι ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε ότι δεν απαντώ στον κύριο Σαμαρά. Αλλά είπε ότι βεβαίως και με προβληματίζει η βίληση του κύριου Σαμαρά και είναι σεβαστή. Είπε ότι είναι γνωστές οι απόψεις του κυρίου Σαμαρά και οι ευαισθησίες του και είναι πολύ λογικό να εκφράζει τις ανησυχίες του. Όμως δουλειά της κυβέρνησης είναι να νομοθετεί υπέρ του ελληνικού λαού. Παρενθετικά, εγώ να σημειώσω ότι η Βουλή νομοθετεί και μέλος της Βουλής είναι ο κύριος Σαμαράς, όπως ο κύριος Γεωργιάδης. Άρα δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να νομοθετεί. Η κυβέρνηση προτείνει νομοσχέδια. Η Βουλή ψηφίζει, η Βουλή νομοθετεί, άρα ο κύριος Σαμαράς νομοθετεί. Και εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Γεωργιάδης σε πολύ πιο ήπιους τόνους είπε ότι δεν έχει αυτά που λέει, δεν έχει χαρακτήρα απάντηση στον αγαπημένο μου Αντώνη Σαμαρά. Αυτά τα πράγματα, λέει, δεν αλλάζουν. Και μετά επιχειρηματολόγησε λέγοντας ότι ισχύει άπαξ αυτή η διάταξη, ότι αφορά στην πραγματικότητα λίγους χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι θα έρθουν να εργαστούν ως εργάτες, οι οποίοι βρίσκονται εδώ και θα εργαστούν ως εργάτες γη σε μια περίοδο που η Ελλάδα αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα έλλειψης εργατικών χεριών. Μάλιστα. Έχουμε κάτι για τον προϋπολογισμό, Κώστα, κάτι κάποιο αυτό, όχι? Προχωράει κανονικά η συζήτηση και βλέπουμε. Εξέλιξη δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Συζήτηση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, το απόγευμα της Κυριακής, αργά το βράδυ. Πολιτική αρχηγή, Κώστα. Και το αποτέλεσμα. Σήμερα μίλησαν ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Νατσιός. Αλλά οι κεντρικές ομιλίες των πολιτικών αρχηγών είναι όλες για την Κυριακή. Μάλιστα, μπορώ να σας πω ότι ενδεχομένως να γίνει και να συνδυάσει και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή το πρωί, πριν ξεκινήσει τη συνευρίαση της Ολομέλειας. Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε προς το παρόν. Τώρα, ό,τι προκύψει. Το ερώτημα είναι να δούμε πώς θα διαχειριστεί την υπόθεση αυτή το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί οι πληροφορίες που έχουμε εμείς μιλώντας με τους βουλευτές που διαφωνούν είναι ότι θα επιμείνουν στη διαφωνία τους. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί τη Δευτέρα στην Ολομέλεια, την Τρίτη το αργότερο, μέχρι Τρίτη μεσημέρι θα πρέπει να έχει ψηφιστεί. Και αν ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία, σας λέω ότι σίγουρα θα ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία, φαίνεται ότι θα επιμείνουν στη διαφωνία τους. Πάντως. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δήλωσαν ότι θα στηρίξουν τη διάταξη αυτή. Ο κύριος Παπάς στην Ολομέλεια, η κυρία Τζάκρη έκανε δήλωση, που είναι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έκανε ανάλογη δήλωση. Ο κύριος Κατρίνης, παρότι στην αρχή είπε ότι είχε ενστάσεις για τη διαδικασία, εν πάση περιπτώσει επί της ουσίας είπε ότι θα ψηφίσουν. Θα δούμε λοιπόν, θα έχουμε όχι για πρώτη φορά εκτιμώ. Το ενδεχόμενο η αντιπολίτευση να ψηφίζει μια διάταξη την οποία και οι κυβερνητικοί βουλευτές θα καταψηφίσουν. Μάλιστα, πόσους βουλευτές θα μπορούσε να επηρεάσει ο κύριος Σαμαράς? Δεν ξέρω πόσους θα μπορούσε να επηρεάσει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το μέτρημα, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα πρέπει να δούμε και πόσο θα θελήσει να εκφράσει. Με πόσους, τι εννοώ με πόσους? Ότι μπορεί να πείσει να τον ακολουθήσουν 30 βουλευτές, αλλά να θέλει να κάνει μια τοποθέτηση με 7 βουλευτές. Το 7 είναι το 151, παιδιά. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ σωστά. Λοιπόν, Κώστα, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε. Ό,τι προκύψει θα τα πούμε ξανά. Λοιπόν, να έρθουμε στο στούντιο. Δεν ξέρω τι θέλετε να σχολιάσουμε από όλα αυτά. Υπάρχει πάντως μια πολιτική κρίση, είναι σαφές. Πολιτική κρίση και η οποία έρχεται μερικές εβδομάδες, 2 εβδομάδες νομίζω, μετά την παρέμβαση Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς θέλει να διαμορφώνει ένα στίγμα διαφορετικό. Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα full δεξιό στίγμα. Έτσι, ακροδεξιό, όπως θέλετε πείτε, πολύ πιο δεξιό, το οποίο και χαλάει ένα αφήγημα που διαρκώς το επαναλαμβάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη περί κεντρώας πολιτικής, μεταρρυθμιστικής, έτσι, που με τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Και προσέξτε τώρα, γιατί ο Κώστας το διευκρίνησε και νομίζω έχει την ουσία, ότι μιλάμε για μια τροπολογία για μετανάστες που εργάζονται, που λύνει. Που είναι θέμα, εδώ, εν πάση περιπτώσει. Ναι, που είναι εδώ. Άρα,
Τι θέλουμε, θέλουμε τους μετανάστες να είναι, να παραμένουν παράνομοι, να είναι στην παρανομία. Όχι, και πώς να συνεχίζονται, να τους πληρώνουμε με επιδόματα, να είναι στα φανάρια, να κλέβουν, τι να κάνουν. Θέλουμε έσοδα στο κράτος, γιατί εφόσον νομοποιηθούν, καταπολεμάς και την αδήλωτη εργασία, δεν είναι. Βεβαίως. Το βασικό, αν καταλαβαίνω καλά, που θέλει να καταπολεμήσει η κυβέρνηση, είναι η μεγάλη έλλειψη εργατικού δυναμικού. Το λέει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Πολλά έργα πάνε πίσω και προφανώς. Ο αγροτικός κόσμος το λέει αυτό. Και ο αγροτικός κόσμος και οι μεγάλες εταιρείες κατασκευαστικές, έχω συγκεκριμένη γνώση και το λέω, που λένε ότι έχουν πολλά έργα τα οποία τα κρατούν ανενεργά διότι δεν έχουν προσωπικό. Ούτως ή άλλως πάντως ο κύριος Σαμαράς έχει δείξει ότι θέλει να ακολουθεί μια διαφορετική γραμμή, η οποία ουσιαστικά να ξεκινάει και να καταλήγει στο πρόσωπό του. Είναι πολιτικό θέμα. Και πλάι σε αυτό το οποίο είπε ο Δημήτρης πριν, υπάρχουν και οι τοποθετήσεις του κυρίου Δένδια, οι οποίες δείχνουν κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάποια ζήτηματα. Ναι, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Πάντως, να θυμίσω και το άλλο που δείχνει έτσι ένα στίγμα ακραδεξιό για τη Νέα Δημοκρατία. Ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών. Λοιπόν, και αυτό το παίρνει πίσω για αργότερα η κυβέρνηση.